Έντονες και μάλλον δικαιολογημένες είναι οι διαμαρτυρίες των επαγγελματοβιοτεχνών στη Μαγνησία από το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, δηλαδή ο ασφαλιστικός τους φορέας, αποφάσισε να τους ζητήσει νέα αύξηση εισφόρων. Πέρυσι είχαμε κάνει μια συμφωνία ότι σε αυξήσεις θα γίνουν 3 αυξήσεις από 5% αναδίμηνο, έγιναν και φέτος ξαναέρχεται μια νέα αύξηση, την οποία είναι 6% στο μέση που όλος ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και οι επιχειρήσεις κλονίζονται τόσο από οικονομικά θέματα όσο και από θέμα δουλειάς. Όπως τονίζουν, η τελευταία αύξηση είναι αδικαιολόγητη, με πληθωρισμό πολύ χαμηλό και πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με κλείσιμο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, ότι τα πράγματα όχι μόνο στο ασφαλιστικό ταμείο δεν πάνε καλά, ούτε και σαν επιχειρηματίες πάνε καλά. Και ακόμα τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα. Και αντί αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια βοήθεια προς τον επιχειρηματικό κόσμο, απέναντίας έρχονται αυξήσεις και από ό,τι λέγεται και προαναγγέλλεται, θα έχουμε και αυξήσεις τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα, όσο στον ΟΤΕ, όσο στην ίδρυυση κτλ. Αυτά είναι συνυπακόλαθα τα οποία θα έρθουν και δυστυχώς δεν βοηθάνε τον επιχειρηματικό κόσμο. Και αν επιλογίσουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αυτός σε πανελλαδικό επίπεδο, αυτοί που απασχολούν από 1 μέχρι 10 άτομα, είναι το 92% του εργατικού δυναμικού και του επιχειρηματικού δυναμικού της Ελλάδος, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Τα τελευταία 6 χρόνια, συνολικά αύξηση των εισφορών για τους επαγγελματοβιοτέχνες ξεπέρασε το 70%.